Το θρίλερ της εξαφάνισης του Κώστα Μπιμπίκου ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου του 2023, ημέρα Τετάρτη. Ο 53χρονος μουσικός εντοπίζεται σε κακή κατάσταση από αστυνομικούς του τμήματος Ραφίνας να περπατά τρεκλίζοντας. Επί ώρες παραμένει υπό την εποπτεία τους προκειμένου να συνέλθει και όταν αυτό γίνεται, φεύγει κατευθυνόμενος προς το Μάτι. Την αμέσως επόμενη μέρα, μια γυναίκα καλεί την οικογένειά του και ενημερώνει ότι σε ένα πεζούλι στην Αργυρά Ακτή εντόπισε ένα κινητό τηλέφωνο. Όπως προκύπτει από τα μηνύματα και τις επαφές, πρόκειται για τη συσκευή που ανήκει στον Κώστα. Δύο ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, φίλοι του Κώστα Μπιμπίκου δηλώνουν πως το συνάντησαν στην οδό Μάνου Κατράκη στο Ζούμπερι. Έκτοτε, ο μουσικός δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. 25 Ιανουαρίου 2023. Μαρτυρία γυναίκας. Στις 25 Ιανουαρίου, μία ακόμα μαρτυρία έρχεται να περιπλέξει κι άλλο το γρίφο της εξαφάνισης του 53χρονου Κώστα. Μία γυναίκα που λέει ότι τον συνάντησε στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνη, στο Νέο Βουτζά. Η μαρτυρία ερευνάται και δεν επαληθεύεται καθώς προκύπτει ότι ο άνδρας που κυκλοφορούσε εκείνη τη μέρα δεν ήταν ο Κώστας. Στις 30 Ιανουαρίου 2023 εκδίδεται Missing Alert. Ο Κώστας Μπιμπίκος είναι επισήμως αγνοούμενος. Οι πρώτες έρευνες. Η αστυνομία ξεκινά έρευνα. Τις προσπάθειές της συνδράμει η ΕΜΑΚ που πραγματοποιεί δική της παράλληλη έρευνα στο ρέμα στο Ζούμπερι. Λίγες ημέρες αργότερα, οι εθελοντές πυροσβέστες του Νέου Βουτζά αναζητούν οποιοδήποτε ίχνος του αγνοούμενου σε 11 ερυπωμένα σπίτια και σε ερημικές τοποθεσίες της ευρύτερης περιοχής, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μέχρι και σήμερα, στελέχοι του ΠΙΣΕΘ έχουν ερευνήσει άλλες 3 φορές τα ρέματα και την παραλιακή ζώνη από το Μάτι ως την παραλία Μαραθώνα, χωρίς αποτέλεσμα. Η αρχική ανησυχία της οικογένειας για το πού είναι ο Κώστας δίνει σκυτάλη στην πεποίθηση ότι κάτι κακό του έχει συμβεί. Ο λόγος? Ο Κώστας Μπιμπίκος είναι πασίγνωστο στην περιοχή. Έχει χαρακτηριστική φυσιογνωμία που δεν περνά απαρατήρητη. Παράλληλα, η διαδρομή που ακολουθούσε μέχρι την ημέρα της εξαφάνισής του ήταν πολύ συγκεκριμένη. Δύσκολα παρέκλεινε της καθιερωμένης πορείας του. Όταν δεν βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα και το Ζούμπερι που είναι οι βάσεις του, φτάνει ως το Πικέρμι περπατώντας στην άκρη της Λεωφόρου Μαραθώνος. 9 Φεβρουαρίου 2023 βρίσκεται υλικό από κάμερες. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2023 η οικογένεια του Κώστα παίρνει στα χέρια της υλικό από την κάμερα του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού Προβάλλινθου που έχει καταγράψει το 53χρονο. Στις 3 φωτογραφίες διακρίνεται ευκρινώς ο Κώστας να περνά από το σημείο την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023, την ημέρα δηλαδή της εξαφάνισής του. Η μήνυση για ανθρωποκτονία. Η οικογένεια του Κώστα Μπιμπίκου, πεπισμένη πλέον ότι υπάρχει εμπλοκή τρίτου προσώπου στην εξαφάνιση του 53χρονου, καταθέτει στις αρχές Μαρτίου μήνυση κατά γνώστου για ανθρωποκτονία και αρπαγή. Ο εισαγγελέας που αναλαμβάνει διατάσσει προκαταρκτική έρευνα, την οποία αναλαμβάνει το Τμήμα Ασφαλείας Μαραθώνα. Πρώτες μέρες του Απριλίου, οι αρχές έχουν στα χέρια τους μια πολύ συγκεκριμένη μαρτυρία από φίλη του αγνοούμενου 53χρονου, που υποστηρίζει ότι δεν ζει. Και μάλιστα ότι υπάρχουν άτομα που γνωρίζουν τι του είχε συμβεί. Η μαρτυρία κρίνεται αξιόπιστη και ο εισαγγελέας καλεί τη γυναίκα να καταθέσει εγγράφος, όπως και πράττει. Από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι και σήμερα, η οικογένεια του Κώστα Μπιμπίκου δεν έχει σταματήσει να αναζητά απαντήσεις. Κατά καιρούς τα αδέρφια του έχουν κληθεί να τσεκάρουν μαρτυρίες προσώπων που ισχυρίστηκαν πως είδαν τον αγνοούμενο, χωρίς ως τώρα κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Στο κενό έχουν πέσει και οι έρευνες στις οικογένειες στα αζήτητα. Σε νοσηλευτικές δομές, ψυχιατρία, ακόμα και σε νεκροτομία. Ο Κώστας παραμένει άφαντος. Κυρία Κυπρέου, θα πάω από το τελευταίο, από τα αζήτητα, γιατί συνδέεται με το προηγούμενο θέμα. Σας κάλεσαν κάποια στιγμή να δώσετε DNA, σωστά? Ναι, βεβαίως. Αυτό έγινε τον Ιούνιο, οπότε ο ξαδερφός μου ο Γιώργος και αδερφός του Κώστα έδωσε δείγμα βιολογικού υλικού. Μας είπαν ότι αυτό θα κρατείται σε μία βάση δεδομένων στα εγκληματολογικά της ΓΑΘΑ, ούτως ώστε κάθε φορά που θα βρίσκεται κάποια σωρός να γίνεται διερεύνηση, διασταύρωση για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν μας φορά. Σας μίλησαν για κάποια σωρό το τελευταίο διάστημα, σας Μάλιστα. είπαν ότι ενδεχομένως να είναι... Στις 14 του Ιανουαρίου με ενημέρωσε ο ξάδερφός μου ότι εκλήθη από το ανακριτικό της πυροσβεστικής προς αναγνώριση κάποια σωρού. Η σωρός αυτή ήταν παρθροκομμένη σε ένα μεγάλο μέρος, δυστυχώς.
Έτσι, εφόσον μιλήσαμε και με τη βοήθεια της πυροσβεστικής που τον συνόδευσε ως το νεκροτομείο στο Γουδί, στο Λαϊκό, όπου γίνονται αυτού του είδους οι έλεγχοι, είδε τη σωρό. Δεν ήταν, όπως μου είπε, δεν επρόκειτο για τον Κώστα, για τον αδερφό του. Είχε χαρακτηριστικά στοιχεία που δεν συνέπειπταν προς αυτό. Όμως, επειδή μία σωρός που είναι τόσο πολύ αλλοιωμένη, όταν ειδικά είναι και καμένη, εγκυμονεί ένα κίνδυνο, κάτι να μας έχει ξεφύγει. Αφού συνεννοηθήκαμε με τον Γιώργο και το συζητήσαμε, αφήσαμε ένα ποσοστό περίπου 10%, το οποίο ζητήσαμε από το ανακριτικό της πυροσβεστικής να ζητήσαμε να ακολουθηθεί η δέουσα διαδικασία όσον αφορά τη διασταύρωση DNA, μια και υπήρχε το υλικό. Έγινε. Βεβαίως έγινε. Και θα ήθελα να σας πω ότι λίγες ώρες πριν την εκπομπή που είχαμε μαζί την προηγούμενη Τετάρτη, ενημερώθηκα εγώ από τον ανακριτικό της πυροσβεστικής ότι η σωρός αυτή δεν ανήκει στον ξάδερφό μου. Οπότε άρα, έτσι πήρατε... έκλεισε και τυπικά άρα, το θέμα. Λοιπόν, αν μου δίνετε ένα λεπτό, θέλω να πω ότι επειδή πολλές φορές εγώ η ίδια και έχω πει ότι κάποιες φορές με τις αρμόδιες αρχές είχα κάποια παράπονα, με τις αρμόδιες κάθε φορά μάλλον αρχές, η συνεργασία με την πυροσβεστική ήταν άψογη, από όπως το και πρώτο με την ιατροδικαστική. Με την πυροσβεστική, ναι, από το πρώτο λεπτό, καθώς είναι και εκείνα τα ντοκουμέντα όπου τα φαίνεται πολύ. Και είναι ακριβώς την ημέρα που χάνεται και εξαφανίζεται, φαίνεται ότι υπάρχει εκεί στην πυροσβεστική το πλάνο του, όπου είναι χαμένος κάπου εκεί. Έτσι. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει αυτά τα πλάνα που βλέπετε εδώ, αυτά τα καρέ, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα άλλο σημείο ζωής. Είναι το σημείο ακριβώς τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος, όπου γίνεται η αυτοψία. Ο κύριος Ντούκας, η κυρία Κυπρέου και ο κύριος Τσούκαλης πηγαίνουν στο σημείο όπου δεσμεύτηκε ο κύριος Τσούκαλης πριν και είπε ότι σίγουρα αν βρίσκεται κάπου, βρίσκεται κάπου γύρω από αυτό. Με αυτά που ζήσαμε εκεί με τον Τάσο και με την κυρία Κυπρέου, σας το λέω υπεύθυνα, ό,τι έχει συμβεί, έχει συμβεί εκεί. Να το δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ το... και μετά και ο κύριος Φακιανάκης να μας δώσει τα στοιχεία. Γιατί? Γιατί σε ένα πεζούλι, όπως μου έχει εξηγήσει η Ρούλα Κουσκουρή, ενώ εξαφανίζεται, βρίσκεται το κινητό του. Αλλά το κινητό, Ζήνα, και πρέπει να το τονίσουμε για να μας βοηθήσει και ο κύριος Φακιανάκης, χωρίς κάρτα SIM μέσα. Ποιος έβγαλε την κάρτα SIM από μέσα και ποιος πέταξε στο μάτι το κινητό και τόσο μακριά από, τον, από το σημείο που τον είδαν τελευταία. Εδώ λοιπόν έτσι βλέπουμε έτσι πίσω και ένα χάρτη όπως τον έχει επιμεληθεί η Ρούλα Κουσκουρή, με τα σημεία Ραφίνα, Μάτι, Νέος Βουτσάς, Ζούμπερι, Αργυρά Ακτή και Προβάλλυνθος. Παρακαλώ, το βίντεο. Έχει περάσει ένας χρόνος, εμείς έχουμε προχωρήσει όμως σε όλες τις ενέργειες. Δηλώσαμε και άμεσα την εξαφάνιση, όμως δεν έγινε κάτι. Βρισκόμαστε σε ένα οικόπεδο στη Νέα Μάγρη. Αυτό το οικόπεδο μας είχε υποδειχτεί όταν εμείς με τον ξάδερφό μου τον άλλον, τον Γιώργο, που είναι αδερφός του αγνοούμενου, αρχίσαμε να αναζητούμε οτιδήποτε μπορεί να μας παραπέμψει είτε στον Κώστα εν ζωή είτε σε οποιοδήποτε άλλο έβριμα. Και έτσι, ρωτώντας κάποιον περίοικο εδώ σε αυτή την περιοχή, μας είπε ότι σε αυτό το οικόπεδο είχε παρατηρήσει, ενώ πήγαινε και ερχόταν προς τη δουλειά του, μια ανομοιομορφία σε συγκεκριμένο μέρος. Και έτσι ξεκινήσαμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια έρευνα. Προχωρήσαμε με δική μας πλέον πρωτοβουλία και βεβαίως έξοδα, εξκαφή του συγκεκριμένου σημείου, προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει. Πολύ εδώ κοντά είναι το σπίτι του φίλου που επισκέφθηκε ο Κώστας για τελευταία φορά. Το σημείο που μας υπέδειξε η κυρία είναι ακριβώς εδώ. Ήταν σε σχήμα έτσι περίπου ορθογωνίου, ακριβώς ΣΥΡΙΖΑ με το δαπεδάκι εκεί, το τσιμεντένιο που έχει, και επιχωματωμένο. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο πρέπει να γίνει έρευνα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε? Κατά τη δική μου άποψη, ναι. Υπάρχει εδώ ένας βόθρος που με έχει υποψιάσει. Αυτός είναι ο βόθρος που λέτε? Ναι, που είναι ένα σημείο που εμένα με υποψιάζει. Η λογική λέει ότι γιατί να μην το ψάξουμε και αυτό. Εδώ ψάξαμε, κάναμε εξκαφή. Αν κάποιος θέλει να εξαφανίσει έναν άνθρωπο, δεν είναι
πιο εύκολο να το ρίξει κάπου παρά να κάθεται να σκάβει, να επιχωματώνει, να προσέχει. Εκείνη την ημέρα ο Κώστας κατευθύνθηκε προς εδώ 3,5 ώρα με 4 το μεσημέρι. Το χειμώνα 5 η ώρα, Γενάρη μήνα είναι νύχτα εδώ. Ο χώρος είναι ερημικός. Η κίνηση στη Μαραθώνος δεν είναι πολύ αυξημένη. Το δικό μου ζητούμενο είναι ότι επειδή πιστεύω ότι ο Κώστας δεν είναι εν ζωή, είναι η προσωπική μου όμως εκτίμηση και το διευκρινίζω, θέλω να βρεθεί οπωσδήποτε ο Κώστας σε οποιαδήποτε μορφή. Μου έχει αναφερθεί από περίοικους στη συγκεκριμένη οδού ότι όδευε εκείνη την ημέρα προς τα κάτω, κινητοποιήθηκε και τον είδα επειδή γάβγιζαν τα σκυλιά του έντονα. Κατευθύνθηκε προς ένα φίλο του που ξέρουμε ότι έχει εδώ, είδε και έναν άλλο φίλο του από ό,τι ξέρω, ποτέ όμως δεν ανέβηκε προς τα πάνω. Βέβαια, ο φίλος του ισχυρίζεται ότι όδευσε προς τη θάλασσα. Κάτι έχει συμβεί με τον Κώστα και αυτό το κάτι εγώ θέλω να βρεθεί. Κύριε Τσούκαλη, είναι μια δύσκολη υπόθεση από ό,τι καταλαβαίνω για εξαφάνιση του συγκεκριμένου προσώπου. Είναι μια δύσκολη υπόθεση και ξεκινώντας από εδώ, από την ενημέρωση που έχουμε από την κυρία Κυπρέου, θα έλεγα το εξής. Έχουμε τη γειτόνισσα η οποία λέει ότι την ημέρα εκείνη είδε τον Κώστα, ο οποίος εξαφανίστηκε, σε αυτό εδώ το σημείο. Τις επόμενες μέρες η ίδια δηλώνει ότι είδε να έχουν σκάψει εδώ, στο σημείο αυτό, χωρίς να έχει δώσει κανείς εντολή να σκάψουν σε αυτό το σημείο. Γιατί λοιπόν σκάψανε? Γιατί είναι πολύ κοντινό το σημείο το χρονικό από την εξαφάνιση μέχρι την ημέρα που το είδε. Ήρθαν να σκάψουν. Θα μου πει κανείς, μα είναι δυνατόν μέσα στην κεντρική λεωφόρο? Αν είναι αργά το βράδυ, ποιος θα σταματήσει να δει ή να κοιτάξει? Δεν μπορεί και να δει καταρχάς από ό,τι βλέπουμε. Αν δει κανείς την απόσταση του δρόμου από το σημείο εκείνο, δεν βλέπει κανείς. Μπορεί να μην σημαίνει και τίποτε. Αλλά το να έχουμε ένα σκάψιμο, χτύρθαν χρυσοθύρες να ψάξουν εδώ, κάτι λέει αυτό. Θα δούμε όμως, γιατί και μέσα στο βόθρο πρέπει να γίνει μια έρευνα εντελεχής, διότι το να ανοίξεις την οπή και να κοιτάξεις μέσα δεν λέει τίποτα. Με ένα φακό μπορεί με ένα σίδερο κάτι να έκαναν κάτι και να σμπρώξαν τη σωρό λίγο πιο πέρα ή να έχει φύγει στο βάθος η σωρός και να μην φαίνεται. Πρέπει να γίνει ένας έλεγχος ιδιαίτερος. Είναι μια περίεργη εξαφάνιση. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα, δεν υπήρχε, τουλάχιστον από αυτό που έχω χτίσει μέχρι στιγμής, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ψυχολογικά προβλήματα για να αυτοκτονήσει. Άρα πολύ φοβάμαι ότι μιλάμε για κάποια εγκληματική ενέργεια ή για κάτι άλλο ατύχημα. Οι ελπίδες για το καλό σενάριο είναι ελάχιστες έως μηδαμινές. Για μένα το βασικό στοιχείο στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι οι δύο τελευταίοι μάρτυρες που είδαν τον κύριο Μπιμπίκο, κάποιος μάλλον από τους δύο μάρτυρες αυτούς, λέει ψέματα. Έχουμε δύο αντικρουόμενες μαρτυρίες, γιατί ο ένας μάρτυρας μας λέει τον είδα τελευταία φορά να κατεβαίνει προς τα κάτω, ενώ ο άλλος μάρτυρας είπε ότι πέρασε από μένα και τον άφησε να ανεβαίνει προς τα πάνω στο συγκεκριμένο δρόμο που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Δεν μπορεί να άνοιξε γη και να κατάπιε το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατέβηκε τον δρόμο, μίλησε με κόσμο και ξανανέβηκε. Αν βάλουμε λοιπόν τα δεδομένα και το παζλ, δεν χρειάζεται πάρα πολύ μυαλό να καταλάβει κάποιος ότι κάτι συνέβη σε αυτόν εδώ τον δρόμο. Και επειδή πολλές φορές βλέπουμε ότι οι μάρτυρες μπορεί να μην θυμούνται καλά είτε ημερομηνίες, είτε χρόνους, είτε τόπους, ας ψαχτούν και από τις αρχές και οι οικογένειές τους. Κατατοπιστικότατη η αυτοψία, πραγματικά, και μετά θα δείτε ότι σιγά σιγά με τη μαρτυρία που θα βάλουμε της γυναίκας που μιλά στη Ρούλα Κοσκουρή και δίνει συγκεκριμένους ενόχους, όπου θα καλέσουμε βέβαια και τη γυναίκα στην οποία αναφέρεται να βγει στο τηλέφωνο σε λίγο, θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα ζήσουμε παρέα. Αλλά κύριε Ντούκα, θέλω να μου πείτε για το κινητό, έτσι. Εγώ θέλω να μείνω στο κινητό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο το κινητό και να μας βοηθήσει και ο στρατηγός μας που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Γιατί μπορεί να πετάχτηκε η κάρτα και γιατί βρέθηκε τόσο μακριά? Τι πιστεύετε? Δηλαδή είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Η κάρτα τι μπορεί να δείξει? Τα πάντα. Τα πάντα. Ακτινογραφία κάνει η κάρτα. Η κάρτα είναι η καρδιά του κινητού τηλεφώνου που μέσω της κάρτας ενημερώνει κεραίες
οι κεραίες καταγράφουν την κάθε κίνηση που γίνεται. Έτσι λοιπόν, με πάρα πολύ απλά λόγια, όταν βγάλεις την κάρτα, νεκρώνεις το κινητό. Ωραία, εγώ να ρωτήσω κάτι και είναι νομίζω σημαντικό για να το δούμε. Θα πατάω όλα, δεν θα πατάω όλα. Όταν βγάζω την κάρτα από το κινητό. Μισό. Θα τα πούμε όλα μέσα μετά τις διαφημίσεις. Απλώς να πω μια καλησπέρα και καλή βραδιά στην Κέλλη Ιωάννου, τη διδάκτορα εγκληματολογίας, που είναι στην παρέα μας σήμερα, η αντιστράτηγος από το γραφείο. Καλησπέρα. Ο στρατηγός εδώ, η αντιστράτηγος στο γραφείο, στη Γαδά. Λοιπόν, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, εδώ. Πολλά τα μηνύματά σας, τα διαβάζω, αλλά είχαμε μείνει στο σημείο για το κινητό, για το κινητό. Οποίο αφέθηκε σε ένα πεζούλι. Το άφησα, αφέθηκε. Κλειδί. Έπεσε. Εγώ θέλω να μάθω το κινητό τι άλλο μπορεί να δείξει στη συγκεκριμένη... Τάσο μου, να σου πω πολύ απλά αυτό που λέγαμε. Αν μου επιτρέπει, στρατηγέ, το κινητό μπορεί να μιλήσει εκτός από αυτά που λέει ο στρατηγός πολύ εύστοχα, μπορεί να μιλήσει και σαν DNA. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος το πήρε στα χέρια του στρατηγέ και έβγαλε την κάρτα, σημαίνει ότι το έπιασε. Άφησε το DNA του. Βέβαια. Αυτό είναι το πιο κομβικό, πιστεύω. Αλλά και παράλληλα αυτό τα οποία θα μας εξηγήσει ο στρατηγός. Θα σας πω τώρα με πολύ πολύ απλά λόγια για να καταλάβουν άπαντες. Το πρώτο πράγμα που αφήνει το κινητό είναι το σημείο που αφαιρέθηκε η κάρτα. Έχει δώσει στίγμα ότι τώρα με βγάζουν. Με απλά λόγια, ξέρουμε ότι στο σημείο εκείνο έχει γίνει αφαίρεση. Αυτό που λέει ο κύριος Τσούκαλης, εδώ στα 500 μέτρα είναι το σημείο του εγκλήματος. Ο τόπος του εγκλήματος είναι εκεί. Άρα, εκεί που αφαιρέθηκε η κάρτα, εκεί είναι και ο τόπος του εγκλήματος. Μιλάει μόνος του. Το δεύτερο είναι, το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει άρση απορρίτων επικοινωνιών. Έχουν βρεθεί κλήσεις, έχουν βρεθεί συνδεταγμένες. Κάτσε τώρα. Είπες εκεί που αφαίθηκε το κινητό, δηλαδή στο πεζούλι. Ναι. Δεν ξέρουμε όμως αν αφαιρέθηκε εκεί η κάρτα. Εκεί που αφαιρέθηκε η κάρτα. Εμείς ξέρουμε ότι το κινητό έκλεισε στο σημείο που πήγαμε και κάναμε την έρευνα. Εκεί πολύ κοντά που τον είδαν οι φίλοι του την τελευταία φορά. Και το κινητό βρίσκεται σε μια περιοχή πολύ πιο μακριά από το σημείο που τον είδαν. Σε άλλη περιοχή. Σε άλλη περιοχή. Χωρίς κάρτα. Κοντά, αλλά σε άλλη περιοχή. Ναι, άλλο σημείο και η κάρτα, εκεί που αφαιρέθηκε, θα πρέπει και η αρία να μας δείξει σε ποιο ακριβές σημείο έχει βγει η κάρτα. Άρα έχουμε τρία σημεία. Εκεί που βρέθηκε, εκεί που αφαιρέθηκε και εκεί που έχει πάει. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχει αφαιρεθεί η κάρτα. Να δούμε και στο χάρτη, Ζήνα. Δεν ξέρω αν βοηθάω λίγο. Ορίστε ο χάρτης. Εκεί που είναι η αργυρά ακτή, εκεί βρέθηκε το κινητό. Ναι. Σωστά. Να μας τη φέρει ο σκηνοθέτης, ο κύριος Σταματόπουλος μπροστά, το χάρτη. Εκεί βρέθηκε το κινητό. Δεν ξέρουμε πού αφαιρέθηκε όμως η κάρτα. Στον Προβάλληθο είναι η τελευταία φορά που τον έχουμε σε εικόνα να περπατά. Για να δείτε τις αποστάσεις, σας το λέω τώρα. Να δω λίγο. Ναι. Ζουμπέρι, Νέος Βουτσάς, Μάτι Ραφίνα. Σε πόσα χιλιόμετρα μακριά είναι η αργυρά ακτή από το σημείο που ήταν το σπίτι και ήταν ο Κώστας? Είναι νομίζω μια απόσταση. Είναι 2-3 χιλιόμετρα. Δηλαδή δεν έχει περάσει από εκεί. Μέχρι 4 χιλιόμετρα. Ναι, παραπάνω δεν είναι. Η πυροσβεστική που ήταν, που είναι εκείνα τα καρέτα, τα σημαντικά που ουσιαστικά τον βλέπουμε ζωντανό για τελευταία φορά. Η πυροσβεστική πάλι έχει μείνει. Είναι πολύ κοντά στην περιοχή που μένει. Είναι κοντά στην περιοχή που μένει. Περίπου 2 τετράγωνα πιο πέρα από το σπίτι του. Ζήνα, μπορώ να ρωτήσω κάτι για το κινητό? Βεβαίως. Επειδή από το ρεπορτάζ και το αναφέραμε και στο βίντεο που είδαμε πριν, είπαμε ότι μία γυναίκα επικοινώνησε με την αδελφή του Κώστα και είπε: έχω βρει το κινητό, ένα κινητό εδώ, αν είναι δικό σας. Και η αδελφή όντως είδε ότι είναι του Κώστα. Σωστά. Πώς κάλεσε αυτή η γυναίκα, πώς ήξερε να καλέσει την αδελφή του Κώστα? Δεν ήταν ένα κινητό καινούρια τεχνολογία, ναι, το οποίο κλειδώνει είτε με αποτύπωμα είτε με κωδικό. Άνοιγε το κινητό και μπορούσε να δει τις κλήσεις που είχε κάνει την τελευταία φορά. Για να το διευκρινίσουμε και αυτό, για να μην υπάρχει απορία. Είδε τις κλήσεις και πήρε. Απλά. Επίσης και κάτι άλλο σημαντικό. Για το αν κλείδωνε ή δεν κλείδωνε, γι' αυτό ήθελα να. Αυτό σημαίνει ότι το τηλέφωνο βρέθηκε σύντομα πριν κλείσει η μπαταρία. Σημαίνει ότι. Ο ερευνητής το τσάκωσε. Λίγες ώρες αφότου αφέθηκε το τηλέφωνο εκεί. Ώρες. Εκεί. Ναι. Και ανάλογα με το κινητό, 24 ώρες, υποθέτω. Το πιο βασικό είναι ανάλογα με το κινητό έχουμε την απώλεια της μπαταρίας. Δηλαδή, εάν το κινητό είναι χιμάρκα, η μπαταρία είναι 12 ώρες, 16 ώρες. Αν είναι μια μάρκα που έχει Nokia, είναι 25 ώρες. 28 ώρες. Πάντως, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα, από τη μάρκα του κινητού θα βρούμε και τις ώρες. Ακριβώς. Το μεγαλύτερο σημείο και το μικρότερο σημείο. Και είναι σίγουρο ότι δεν του έπεσε το κινητό, γιατί το κινητό
ανθρώπινο χέρι, το άφησε εκεί. Τόσο μόνο το έπεφτε, δεν θα υπήρχε η αφαίρεση τη κάρτα. Αυτό λέμε. Δεν του έχει πέσει. Το γεγονός ότι αφαιρέθηκε η κάρτα λέει πάρα πολλά. Βέβαια λέει πάρα πολλά. Και αυτό είναι που μας κάνει να μην πιστεύουμε στο καλό σενάριο. Υπάρχει ο σκοπός, υπάρχει εγκληματίας, υπάρχει ένοχος. Υπάρχουν πράγματα που δείχνουν ότι είναι έγκλημα. Και ο λόγος που το λέω, κύριε Τσούκαλη, ότι για την κάρτα, γιατί ο Κώστας επικοινωνούσε και με το διαδίκτυο. Δεν είχε πάντοτε στο κινητό του μέσα κάρτα SIM. Γι' αυτό λέω ότι δεν του έχει πέσει σίγουρα. Αλλά οι πληροφορίες που μας έρχεται ότι συγκεκριμένο άτομο τον τελευταίο καιρό επικοινωνούσε σε αριθμό τηλεφωνικό αριθμό. Υπήρχε κάρτα μέσα στο κινητό. Γι' αυτό επιμένουμε. Ακούστε τώρα. Επειδή υπάρχει ένα σημείο που σας υπέδειξαν ως το σημείο που ενδεχομένως στα χώματα από κάτι κάποιον άνθρωπο να είχαν θάψει. Όμως θέλω να ακούσουμε σε αυτό το σημείο και θα επανέλθουμε σε αυτό το κομμάτι τη μαρτυρία, την πολύ συγκεκριμένη, την τηλεφωνική ρούλα μου ναι. που έκανες με αυτή τη γυναίκα που σου υποδεικνύει τι πριν την ακούσουμε. Μας λέει στοιχεία που δεν τα γνωρίζαμε. Μας λέει στοιχεία για τον Κώστα που δεν γνωρίζαμε αρχικά, αλλά βάζει στο κάδρο συγκεκριμένο πρόσωπο Ζήνα, που από ό,τι φαίνεται γνωρίζει πάρα πολλά. Υπάρχουν μηνύματα και email που έχουν ανταλλαγή με την γυναίκα που μας μιλά στο τηλέφωνο. Κάποιες παραδοχές για κάποιες εξαφανίσεις. Εδώ κάποια είναι το θέμα. Αυτό... Και άλλες δύο εξαφανίσεις. Αυτό με τρέλανε εμένα. Δηλαδή, αυτή η γυναίκα που θα ακούσετε τώρα εμπλέκει σε αυτή την εξαφάνιση δύο άλλες εξαφανίσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά... Τρεις εξαφανίσεις σε μία υπόθεση. Είναι αξιόπιστη. Φαίνεται αξιόπιστη. Πολύ. Έτσι έχει αξιολογηθεί και από τις αρχές. Από τις αρχές, σωστά, Ζήνα. Έτσι, μπράβο. Είναι σωστή η ενημέρωσή μου. Σωστά, είναι πολύ σωστή η ενημέρωσή σου. Και αυτό πήγαν και την βρήκαν και ξαναέδωσε και δεύτερη φορά κατάθεση. Και ζητά... Μόλις τη Δευτέρα που μας πέρασε. Εσύ πότε την έκανες την τηλεφωνική? Εχθές. Άρα ζητά και άλλη φορά να πάνε, γιατί θέλει και κάποια άλλα στοιχεία. Στη ρούλα μας, παρακαλώ. Σημαντικό. Η εξαφάνιση Κώστα είναι μια πολύ σκοτεινή υπόθεση που εμπλέκονται μέσα αρκετά άτομα. Σίγουρα είναι, γνωρίζει πολλά ερευνητικά του, η οποία κρύβεται από πολλά και πολλούς. Σίγουρα οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους και έχουν καλύψει καταστάσεις. Εσύ τον Κώστα τον γνώριζε? Τον γνώρισα μία φορά μόνο, το 2020. Σε μια καφετέρια με την φίλη του, την αραβωνιστιά του, όπως λέγαμε, με την κρατήσαμε επαφές τηλεφωνικές, στέλνοντάς μου και email κτλ. Σε αυτά που έλεγε ο Κώστα ήταν άκρος αιμονική. Είχε επίσης αιμονή και με τον αδερφό του Κώστα, με τον Γιώργο, και με την ξαδέρφη του, την Ελένη. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ λίγες πιθανότητες να ζει. Καταρχήν ο Κώστας είναι ένα άτομο το οποίο μετακυζόταν κάθε 15 μέρες. Και αν σταματούσε να το κάνει αυτό, δεν θα μπορούσε να ζήσει για αρκετό καιρό. Τι σου είχε εκμυστηρευτεί αυτή η γυναίκα? Μου είχε πει ότι έμενε μαζί με τον Κώστα 3 χρόνια περίπου. Στο σπίτι του αρχικά που ήταν κοντά στην Νέα Μάκρη, κάπου εκεί η Μαραθώνα. Προσπαθούσε λέει να το βάλει σε μια τάξη. Και από την άλλη ο αδερφός του έβγαινε λέει και την έβριζε, την κλωτσούσε. Δεν τη θέλανε εκεί γενικώς. Όπως αυτό αναφέρει, όπως συνέβαινε και με την ξαδέρφη του. Σου είχε εκφράσει φόβους ότι ο Κώστας δεν βρίσκεται στη ζωή και ότι μπορεί κάποιος να τον έκρυψε? Άλλες φορές μου λέει ότι ξέρω που βρίσκεται, αλλά για να μιλήσω θέλω χρήματα. Από την οικογένεια και την αστυνομία. Μετά έλεγε ότι θέλει να πάρει τα πράγματά της από το σπίτι του Κώστα. Έξω από το σπίτι το δικό της είχε αναφέρει ότι είχε δει κάποια αίματα. Τι ρώτησα αυτά τα αίματα τι ήταν, δεν μου απάντησε. Όπως επίσης μου έκανε εντύπωση ότι κρατάει πάρα πολλά πράγματα, όπως αναφέρει η ίδια, στην αποθήκη την οποία διέμενε στην Αθήνα, όπου βρέθηκαν τα αίματα. 99,9% πιστεύω ότι γνωρίζει πού βρίσκεται ο Κώστας και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Μου είχε αναφέρει κάποια σημεία και περιοχές, κάποια πηγάδια, κάποιες περιοχές γύρω από το σπίτι του. Μου είχε αναφέρει ένα μοναστήρι που είναι κοντά στο Μαραθώνα. Μου περιγράφει κάποια σημεία του συγκεκριμένα, το οποίο έχει λέει ένα πολύ ψηλό δέντρο και αν βρεθείς από κάτω, επειδή έχει ρέμα, δεν σε βρίσκει κανένας.
Οι εντολές του ίσως γνωρίζει αν πέταξε κάποιος τον Κώστα εκεί ή και εκείνη συνέβαλε πριν από 10 με 12 χρόνια. Τη Ρόδο ήταν, είχε κρύψει κάποιον ο οποίος είχε έρθει με την οικογένειά του για να κάνει διακοπές από τη Γαλλία. Ξαφνικά κάτι εμφανίστηκε και τον είχε κρύψει μέσα στο σπίτι της πάνω στο πατάρι για 5-6 μήνες περίπου. Και προφανώς δεν έλεγε πουθενά που βρίσκεται και τι γίνεται για να κάνουν ίσως κάποιες δουλειές παράνομες μαζί. Ο συγκεκριμένος έχει δηλωθεί ως εξαφανισμένος. Mm. Μάλιστα θεωρείται ακόμα αγνοούμενος. Η οικογένειά του δίνει 5.000 ευρώ σε όποιον δώσει πληροφορίες. Υπήρχε και ένας άνδρας στον οποίο χρωστούσε χρήματα ο Κωνσταντίνος. Είναι ένα πρόσωπο λοιπόν για το οποίο έχεις μιλήσει στις αστυνομικές αρχές. Ναι, χρωστούσε χρήματα, είχαν ταραβέρια μαζί. Mm. Κάποια στιγμή τον είχα ρωτήσει, είπε ότι καταλαβαίνω ότι προφανώς γνωρίζει, αλλά δεν ήθελε να πει κάτι περαιτέρω. Έχεις αναφερθεί και σε μία ακόμη πιθανή εξαφάνιση που έγινε το ίδιο διάστημα που εξαφανίστηκε ο Κώστας. Το ανέφερε στις αρχές. Γνωρίζονταν μεταξύ τους ο Κώστας με αυτό το άτομο. Γνωρίζονταν πάρα πολύ καλά, ήτανε φίλοι. Mm. Και ήταν και πρώτου βαθμού συγγενείας με την... Δεν έχει δηλωθεί επίσημος εξαφάνιση. Mm. Αυτό σε ερώτησή μου προς την... Mm. Μου είπε ότι δεν θέλει να το δηλώσει, να μην μπερδευτούν οι δύο εξαφανίσεις μαζί. Υπάρχουν αρκετά email και μηνύματα από την... προς εμένα, τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει κάποιο μήνυμα της... στο κινητό μου. Αυτό πρέπει να ήταν γύρω στον Απρίλιο με Μάιο. Είναι μια φράση που φαίνεται ότι κάτι έχει τελειώσει. Θα ήθελα να παρακαλέσω τις αρχές ότι θέλω να δώσω μια συμπληρωματική κατάθεση. Κύριε Ντούγκα, είδατε που σας είπα, ζητά συμπληρωματική κατάθεση και επιπλέον μιλά για άλλες δύο εξαφανίσεις. Εκ των οποίων την μία την έκρυβε στο πατάρι, πρώην αραβωνιαστικιά. Έτσι ακριβώς είναι. Η συγκεκριμένη μάρτυρα, εμείς, η οικογένεια θεωρεί ότι είναι πολύ βασική μάρτυρα. Μην κρυβόμαστε, λέει συγκεκριμένα πράγματα, κατονομάζει συγκεκριμένους ανθρώπους, εμπλέκει άλλες δύο εξαφανίσεις και πραγματικά τώρα που είδα το συγκεκριμένο, ότι και μόνο ότι ζητάει λεφτά από την οικογένεια για να μας πει που βρίσκεται ο Κώστας, γιατί ξέρει συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένα μέρη, εγώ πραγματικά το 2024 εξοργίζομαι ότι ο πόνος είναι τόσο μεγάλος οικογένειας αυτή τη στιγμή και θέλει να μάθει που βρίσκεται ο άνθρωπος και η συγκεκριμένη πάει και λέει στη φίλη της ότι εγώ για να μιλήσω θέλω λεφτά. Και μόνο που τα ακούς είναι εξοργιστικό. Λέει κάτι και για παράνομες δουλειές πάντως. Θα το διαχειριστούμε όμως. Τι είναι αυτή. Έτσι. Θα το διαχειριστούμε. Γι' αυτό είμαστε μαζί, κύριε Τσούκαλη. Τι είναι αυτή η ιστορία με τις παράνομες δουλειές. Τι παράνομες δουλειές. Οι παράνομες δουλειές που λένε ότι... Η ίδια το είπε, ναι. Ναι, για παράνομες δουλειές. Όμως δεν αναφέρει τον Κώστα για τις παράνομες δουλειές. Ναι, μήπως είχε μπλέξει κάπου, σε κάποιο κύκλωμα ο Κώστας. Η ενημέρωση που έχουμε εμείς και η έρευνα... Οδηγηθούμε δηλαδή σε μια κατεύθυνση. Η έρευνα που έχουμε κάνει εμείς δεν έχει... δεν έχει αποδειχθεί καμία εμπλοκή του Κώστα. Ούτε ως θύμα, ούτε ως συμμετοχή, τίποτα. Τώρα αν είχε πέσει κάπου θύμα και αυτό το γνωρίζουμε, αλλά η έρευνα που κάναμε και με τον κύριο Τσούκαλη και με την κυρία Κυπρέου και με τα αδέρφια του Κώστα, δεν υπάρχει εμπλοκή, του Κώστα. Δεν χρωστάει πουθενά ο Κώστας. Όχι. Εμείς, η οικογένεια σήμερα ενημερώθηκε ότι χρωστάει αυτά τα 5.000 ευρώ, ότι χρωστούσε ο Κώστας σε κάποιον τρίτο. Που μπήκαμε στο φρύνεμα άμεσα. Άρα κάπου χρωστούσε πάντως 5.000. 5.000. Σε ποιον? Ναι, το έχουμε ξεκριβώσει. Σε έναν τρίτο που ο συγκεκριμένος... Τι είναι αυτός ο τρίτος? Κάνει παράνομες δουλειές αυτός ο τρίτος? Έχει σχέση με αυτό που είπε η κυρία? Κάνει, ναι. Άρα εδώ κύριε Τσούκαλη μπορεί να υπάρχει κάποια σύνδεση. Το έχω. Θέλω να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε να δώσω ένα στοιχείο του ρεπορτέρ. Ναι, πρώτα και μετά. Για να δείχνουμε και τη φωτογραφία, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί κάποιος που γνωρίζει, κάποιος που ξέρει κάτι, να μας καλέσει. Θα τελειώσει η Ρούλα και θα σου απαντήσω. Απλώς επειδή την πληροφορία αυτή την ακούσαμε και εμείς από την γυναίκα την ώρα που κάναμε τη συνέντευξη και έμαθα κάποια στοιχεία σε σχέση με τον άνθρωπο αυτό που φέρεται ο Κώστας να χρώσταγε χρήματα.
Επικοινώνησα μαζί του. Τον εντόπισα. Τον εντοπίσαμε. Τα έχουμε κάνει όλα, να ξέρει. Ναι. Μιλήσαμε μαζί του. Ο ίδιος βέβαια αρνείται ότι υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με τον Κώστα και μάλιστα σε σημείο τέτοιο που μου είπε ότι εγώ δεν γνωρίζω καν αυτόν τον άνθρωπο. Αρνείται ότι πρώτη φορά το ακούω. Πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα. Δεν το ξέρει καν. Δεν το ξέρω ούτε φατσικά, μου λέει, παρότι μένει σε περιοχή που είναι πλησίων τη περιοχή. Έτσι δηλώνει, κατά δήλωση. Του, έτσι, ότι ξέρει. Μου είπε μεταφέρω. Θες και το άλλο, ναι, ότι αν υπάρξει μάρτυρας. Ότι αν όντως υπάρχει μάρτυρας η οποία τον εμπλέκει σε αυτή την υπόθεση, θα κινηθεί νομικά με το δικαιωμάτιο. Επί το όνομά του βέβαια. Πάντως λοιπόν, να πούμε ότι η συγκεκριμένη μάρτυρας που τα δηλώνει όλα αυτά για την εμπλοκή του τρίτου προσώπου, για να γινόμαστε λίγο κατανοητοί, υπάρχουν email γραπτά που τα έχουμε δει. Βεβαίως, που κατονομάζει αυτό το τρίτο. Υπάρχει λοιπόν μήνυμα που μας λένε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος με ονόματα επώνυμο. Το μήνυμα είναι από άγνωστο άτομο. Όχι. Από γνωστό, γνωστό. Από πολύ γνωστό άτομο. Από email, email γνωστό. Γνωστό. Εμπλεκόμενο στην υπόθεση. Εμπλεκόμενο στην υπόθεση. Κύριε Τσοκαλέ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι στο 2024, σε μια κοινωνία που εννοείται ότι η ευνομία είναι πολύ ψηλά, δεν είναι δυνατόν, έχει απόλυτο δίκιο ο Τάσος Ντούκας, να εξοργίζεται, αλλά προκειμένου να βρεθεί άκρη, θα το διαχειριστούμε από κοινού μαζί με την Είμαι οικογένεια. Είμαι σίγουρος μαζί, κύριε Τσούκορα, θα το διαχειριστούμε τέλεια. Απόλυτα θα το διαχειριστούμε, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι και η πολιτεία θα πρέπει να κινηθεί εδώ πέρα. Άμεσα. Δηλαδή, αν ήταν ο στρατηγός τώρα στην υπηρεσία, θα είχε καλέσει αυτό το άτομο. Εγώ πιστεύω αμέσως ότι ο κύριος Τσούκορας ξέρει ποιος είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος και αυτός που έχει κάνει την υπόθεση αυτή. Στρατηγέ μου, είπαμε στην αρχή και σε αυτό αλλά πρέπει χαίρομαι να γιατί ταυτίζονται οι απόψεις και του δικηγόρου και της κυρίας Κυπρέου και του Τάσου. Ό,τι έγινε, έγινε εκεί κοντά, σε μια ακτίνα πολύ μικρή. Το παραλαμβάνετε τρίτη φορά. Ναι, έχει σημασία. Η κάρτα γνωριζόμαστε έχει χρόνια βέβαια. Και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν θα εκτεθώ ποτέ να πω κάτι το οποίο θα με αφήσει εκτεθειμένο. Πιστεύω ότι ό,τι έγινε, το επαναλαμβάνω, έγινε εκεί κοντά. Είναι θέμα χρόνου για να βρεθεί. Γιατί υποδείξατε αυτό το βόθρο, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, αυτό το κανάλι εκεί, βλέποντας το βάθος και ανοίγοντας, δεν ξέρω αν μπορούμε να ξαναδείξουμε το πλάνο. Είναι λογικά τα ερωτηματικά τα οποία έχει η κυρία Κυπρέου, διότι χάνεται ο Κώστας, τον βλέπει η κυρία η οποία μένει εκεί κοντά, και τον βλέπει, δεν είναι το άτομο το επιπόλαιο, διότι γαυγίζουν τα σκυλιά και την ώρα που πήγαμε κι εμείς, βγήκαν τα σκυλιά έξω και μας είδε. Δηλαδή, κάθε φορά που γαυγίζουν σκυλιά, βλέπει ποιος περνάει. Μετά από μια-δυο μέρες, τρεις, που ενδεχομένως το σκάψιμο να είχε συμβεί και την ίδια μέρα, διότι είναι τέτοιο το σημείο, είναι μεγάλο το οικόπεδο, ας φαίνεται έτσι μικρό εκεί πέρα, μπορεί να έχει γίνει και την ίδια βραδιά και τη μεθεπόμενη. Όσον αφορά για τη λεωφόρο που είναι από το πάνω μέρος, σας πληροφορώ ότι νύχτα, όταν γίνεται ένα σκάψιμο, δεν σταματάει κανείς να κοιτάξει, αλλά και δεν πάει και το μάτι. Και είναι και πιο χαμηλά το κόμμα εδώ, κύριε Τσούκαλε. Αυτό τι είναι, Λούκι, βόθρος, είναι ένας βόθρος. Δεν πιστεύω ότι λέει πολλά ο βόθρος, πρέπει να ελεγχθεί και δεν πιστεύω ότι λέει πολλά γιατί δεν έχει νερά μέσα. Και θα το θεωρούσε. Με ενημερώνουν ότι η πρώην σύντροφος του Κώστα είναι στη γραμμή μας. Να την ακούσουμε, γιατί εδώ η κυρία που ακούσαμε πριν υποδεικνύει με έναν τρόπο ότι έκρυβε και άνθρωπο έτσι στο σπίτι της. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε καταρχήν πολύ που μπαίνετε στην κουβέντα. Ναι, ήταν για τις 12, αλλά εντάξει, πήγε λίγο πιο αργά. Ανάμενα στο ακουστικό. Κοιτάξτε να δείτε, η προηγούμενη μάρτυρας δεν είναι, είναι αναλυθής. Διότι αυτά που είπε σε εσάς, τα είχε πει σε μια συνομιλία και σε μένα. Τα λέει και σε διάφορους άλλους. Πάσχει από κάποιο νόσημα και παίρνει ψυχοφάρμακα γύρω στα 5-6 την ημέρα. Πάντως τα είπε και στον εισαγγελέα. Και δυστυχώς σε κάποιες συνομιλίες μας κοιμότανε κιόλας. Οπότε τα έχει πει και στον εισαγγελέα, λέει ο κύριος Ντούγκας. Μιλήστε, κύριε Ντούγκας. Είναι και έδωσε κατάθεση. Καλησπέρα. Διότι έχει πολλά μέσα από άλλες ιστορίες, διότι έχει την τάση. Μου το είπε και εμένα αυτό. Έχει την τάση να μπλέκεται σε εξαφανίσεις που πολλοί δίνουν και χρήματα για πληροφορίες. Οπότε η ίδια βγάζει κάποια χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Να σας πω αλλά λίγο κάτι. Πλασάρεται ότι λέει τάχα σημαντικά. Στην ουσία δεν λέει σημαντικά πράγματα. Να σας πω απλά λίγο βλέπει κάτι. Τη μία εξαφάνιση με την άλλη.
Να σας πω λίγο κάτι, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Από διάφορες πληροφορίες, αλλά στην ουσία δεν λέει τίποτα. Να σας ρωτήσω κάτι λίγο. Να σας θέσουμε λίγο ερωτήματα, σιγά σιγά. Να σας ρωτήσω λίγο ένα... Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Η συγκεκριμένη μάρτυρας, εγώ... Η συγκεκριμένη μάρτυρας, όπως λέτε εσείς... Εγώ δεν βλέπω ποιος... Ο κύριος Ντούγκας, ο δικηγόρος. Ο κύριος Ντούγκας είμαι ο δικηγόρος της οικογένειας. Καλά είστε, καλησπέρα. Μάλιστα, ναι, γιατί δεν βλέπω... Δεν πειράζει. Η συγκεκριμένη μάρτυρας πάντως πήγε και κατέθεσε και στον εισαγγελέα. Να σας πω λίγο, δεν είπα εγώ τι λέει η αλήθεια, αυτό είναι κάτι που θα το κρίνουν οι αρχές. Πάντως, ισχυρίζεται ότι υπάρχει δικό σας γραπτό μήνυμα που στέλνετε εσείς η ίδια στη συγκεκριμένη μάρτυρα και ζητάτε χρήματα για να μας πείτε πού βρίσκεται ο Κώστας. Ισχύει αυτό? Είναι λάθος, γιατί να σας πω, είναι αυτό που σας είπα. Πηγαίνει και ψάχνει εξαφανίσεις ανθρώπων διαφόρων. Μου το είπε και εμένα αυτό. Οι οποίοι επικηρύσουν δηλαδή όποιον δώσει πληροφορίες και η ίδια εσείς δηλαδή, χρήματα ζητήσατε αυτά. Ποτέ είναι χρήματα για να μας πείτε πού βρίσκεται ο Κώστας? Εσείς? Εγώ δεν ξέρω πού βρίσκεται ο Κώστας. Όχι, αυτά ζητήσατε ποτέ? Μα ισχυρίζεται ότι υπάρχει mail γραπτό δικό σας. Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα, Τάσο. Να σας ρωτήσω κάτι. Να πούμε ότι είναι ο Γιώργος Τσούκαλης, ιδιωτικός ερευνητής αυτή την υπόθεση. Να σας ρωτήσω κάτι. Από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι έχουμε ακούσει από το ρεπορτάζ και από ό,τι έχετε πει και εσείς, αν δεν κάνω λάθος, με τον Κώστα είχατε χωρίσει εδώ και 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Είναι έτσι? Κάνετε λάθος. Εσείς. Εντάξει, ναι, γύρω στο 20, Απρίλιο του 20. Άρα και 4 χρόνια, δεν κάνω. Όχι χωρίσαμε, προσέξτε. Ναι. Όχι χωρίσαμε. Ναι. Έφυγα εγώ από το σπίτι γιατί ο αδερφός του έκανε επιθέσεις σε μένα και στον Κώστα. Ωραία. Συμφωνώ. Δεν έχουν σημασία οι λόγοι. Άρα εξαφανίστηκε το 23, 3 χρόνια. Καλά το είπε ο Τσούκαλης. Άρα και σωστά είπα γιατί λοιπόν. Εγώ έζησα τον Κώστα αλλιώς. Ωραία. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Επιτρέψτε μου, δώστε μου λίγο το χρόνο. Η γυναίκα, η συγκεκριμένη. Ήρεμα, σας παρακαλώ, γιατί η επισηκτότητα αυτή δεν μ' αρέσει. Όχι καθόλου. Είμαι πολύ ευγενής. Ακούστε με. Είμαι πάρα πολύ. Διάφορα πάνε να πει δηλαδή ότι εγώ έχω. Όχι προ Θεού, μακριά από μένα αυτά. Ότι εγώ βλάκα, α πούμε. Όχι, όχι. Ακούστε με, κυρία Εύη. Μακριά από μένα αυτά. Είμαι πάντα ευγενής. Είμαι πάντα ευγενής και σέβομαι τον καθένα. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Η διαδρομή μου χρόνια το έχει αποδείξει. Απλώς θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχω πόσες φορές να με ρωτάει για διάφορα πράγματα. Άλλο μήπως θέλω. Άκουσα εκείνο, μήπως άκουσα το άλλο. Δώστε μου τον χρόνο να σας κάνω μια κομβική σημασία σε ερώτηση. Δεν θεωρώ ότι είναι, δηλαδή δεν είναι έμπιστο. Πώς να σας το πω, δεν είναι έμπιστο συμμαρτυρίες της. Να συμφωνήσω μαζί σας ρητορικά. Αν θέλετε, δώστε μου τον χρόνο να σας κάνω μια κομβική σημασία σε ερώτηση. Η συγκεκριμένη γυναίκα, πώς ήρθε σε επαφή μαζί σας μετά την εξαφάνιση έτσι του Κώστα? Πώς γνώριζε ότι είστε η πρώην μνηστή του? Αν έχετε την καλοσύνη, διευκρινίστε μου αυτό το πράγμα. Η κυρία αυτή, ναι, αφού σας είπε, μας γνώρισε εμένα και τον Κώστα στην καφετέρια που είναι απέναντι από το ΚΑΣ, το νοσοκομείο. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Είχαμε και με συνόδευση ο Κώστας εκεί. Πριν από 4-5 χρόνια, υποθέτω. Το διάλειμμα που μας είπαν οι γιατροί, πήγαμε εκεί, μας συνάντησε εκεί και τη γνωρίσαμε. Ναι. Αλλάξατε είπε τηλέφωνα, email. Είχατε επικοινωνία. Είχατε επικοινωνία. Επικοινωνία. Ισχύει αυτό που είπε. Όταν έμαθε το αλέρ του Κώστα, με πήρε τηλέφωνο να μου πει, ξέρεις, εξαφανίστηκε. Αλλά εγώ ήδη το είχα μάθει από τον διοικητή της αστυνομίας. Ισχύει αυτό που είπε. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω για να βρούμε, λέει, τον Κώστα. Λέω, πώς θα τον βρούμε? Και μου έλεγε, με συγχωρείτε, αλλά μπούπες. Να ρωτήσω κάτι. Επιτρέψτε μου, κύριε Τάσο. Η τάχα μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν βοηθάει στην ουσία κανένα. Εσείς τόσα χρόνια που είχατε επικοινωνία όταν τη γνωρίσατε μαζί με τον Κώστα, που εννοείται ότι είναι πριν από το... Είχα επικοινωνία περιοδικά, όχι... Περιοδικά. Δεν είχατε αντιληφθεί, γιατί τώρα την αποκαλείτε μυθομανή. Δεν είχατε αντιληφθεί από τις επικοινωνίες που είχατε... Λέω ότι κάνει πλέκτη ιστορίες, παίρνει σειραπή. Αυτό είναι, εντάξει, αυτό είναι. Μαζί της πώς να βγάλετε εσείς. Εντάξει, να ρωτήσω κάτι. Αυτό που είπε ότι εσείς κρύβατε συγκεκριμένο άνθρωπο, ισχύει κάτι? Μα είναι δυνατόν, δηλαδή μου απροσάπτει τώρα πράγματα. Συγγνώμη, μάλλον δεν κατάλαβε τι γίνεται. Εγώ να κρύβω άνθρωπο για ποιο λόγο?
Κυρία Έφη. Αυτά μου τα είπε και σε μένα, ότι μια κυρία έκρυβε. Σε μένα είπε ότι μια κυρία έκρυβε. Μήπως λέει ξέρει, λέω τι να ξέρει. Εκτός από τις συνομιλίες, ανταλλάσσατε και μηνύματα στο email ή στο κινητό. Κυρία Έφη μου, εκτός από τις συνομιλίες που είχατε τόσο καιρό, είχατε ανταλλάξει και μηνύματα στο email ή στο κινητό, στο τηλέφωνο. Αυτό μπορείτε να μας το πείτε, αν έχει την καλοσύνη. Κάτι είχαμε, ναι, όταν δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε τηλεφωνικά, τι θα έστελνα κάποιο email, τι πάει να πει αυτό. Όχι τίποτα, απλώς έτσι ρώτησα. Όχι ένα email όμως, πολλά email είχατε ανταλλάξει. Τα email αυτά υπάρχουν, ναι. Τα email αυτά υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν στρατηγιά μου και τα έχουμε καταθέσει όλο στο εισαγγέλιο. Ποιος σας δίνει αυτή τη δική μου συνομιλία χωρίς την συγγνώμη, αλλά εδώ τώρα καταστρατηγούνται τα προσωπικά μου δεδομένα. Είπα, εάν τα email είναι πολλά. Κυρία, εμείς δεν είπαμε ότι έχουμε τα email. Αν έχετε ανταλλάξει email. Ότι τάχα μπορεί να. Η αστυνομία μπορεί να δει τα πάντα. Όταν ερευνάτε ένα κακούργημα, κυρία μου, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Σταματήστε τον μονόλογο. Σταματήστε τον μονόλογο τώρα. Σταματήστε τον μονόλογο. Όταν η αστυνομία ερευνά ένα κακούργημα, 299 πικάπα, έχει κάθε δικαίωμα να ψάξει τα πάντα. Και τα email σας και τα email μου και τα email της Ζήνας και ολονών για να βρεθεί και μόνο η αλήθεια. Άρα αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια. Όλα θα ψαχτούν και το δικό σας και το δικό μου θα ψαχτεί. Πάντως, για να μην φοβάστε για τα προσωπικά σας δεδομένα, η συγκεκριμένη μάρτυρας πήρε την ευθύνη και πήγε και κατέθεσε όλη σας τη συνομιλία. Η συγκεκριμένη, δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι που θα βρει. Η συγκεκριμένη μάρτυρας πήρε όλη την ευθύνη και πήγε και τα κατέθεσε όλο στον εισαγγελέα. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι. Επιτρέψτε μου, κυρία Έφη, να τα πούμε ήρεμα τα πράγματα. Ήρεμα. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι. Κυρία Έφη μου, δεν λέει κανείς ότι φταίτε. Δεν σας ρίχνει κανείς ευθύνες. Αυτό θα το. Το ποιος φταίει και το ποιος έχει ευθύνες θα το πούν οι αρχές. Να ρωτήσω. Δώστε μου λίγο. Δεν πιστεύει κανείς τίποτα. Δώστε μου λίγο το χρόνο να σας ρωτήσω κάτι. Πέστε μου κάτι. Αν έχετε την καλοσύνη, μπορείτε να μου απαντήσετε στο εξής. Έχω πολύ καλοσύνη γιατί τα έχετε αυτή την ώρα για να με καλέσετε. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Πέστε μου κάτι. Προκειμένου να βρεθεί ο Κώστας, ο οποίος ήταν και μνηστήρας σας, με τον οποίο ζήσατε, είχατε μοιραστεί πολλά. Υπάρχει κανένα πρόβλημα, υπάρχει κάτι μεμπτό στα email αυτά που σας. Υπάρχει κάτι μεμπτό στα email που είδα ότι αν θέλετε εξαγριωθήκατε. Αλλά το να πάρει κάποιος μια τέτοια πρωτοβουλία, να εκθέσει έναν άνθρωπο χωρίς να ζητήσει την άδειά του, αυτό νομίζω είναι μεμπτό. Εσείς δηλαδή μας λέτε, γιατί εγώ έχω δει κάποια email. Ακούστε με λίγο. Δεν έπρεπε να δώσει κανένα email. Έχω δει λοιπόν κάποια. Επειδή έχω δει κάποια email. Έπρεπε να με ρωτήσει. Κυρία Έφη, απαντήστε μου λίγο αν μπορείτε. Επειδή. Ο τρόπος της νύχτας αυτό που έλεγε. Ακούστε με αν θέλετε λίγο. Ακούστε με λίγο. Επειδή έχω δει email συνομιλιών σας. Αν θέλετε, μας απαντήστε. Γιατί εγώ είμαι ο συνήγορος. Με ποιο δικαίωμα. Λοιπόν, επειδή η συγκεκριμένη μάρτυρας λοιπόν κατέθεσε και είδα τα email. Εσείς, σας ξαναρωτάω. Κατέθεσε, αλλά χρησιμοποιώντας εμένα. Δεν κατέθεσε ότι η ίδια γνωρίζει. Αυτά θα αξιολογηθούν από τις αρχές. Εσείς ζητήσατε ποτέ λεφτά για να πείτε την αλήθεια. Απαντήστε μου σε αυτό. Επειδή έχουμε δει τις συνομιλίες. Ζητήσατε ποτέ λεφτά για να πείτε την αλήθεια που βρίσκεται ο Κώστας και τι έχει γίνει με τον Κώστα. Και τι συνομιλίες λένε, δηλαδή. Με τα email που είχατε με τη συγκεκριμένη μάρτυρα. Ζητήσατε ποτέ λεφτά. Ζητήσατε ποτέ χρήματα. Ζητήσατε ποτέ. Ζητήσατε στις συνομιλίες αυτές ποτέ χρήματα για να πείτε στην οικογένεια τι έχει γίνει με τον Κώστα. Ποτέ. Όχι. Οκ, θα το κρίνει. Με τον τρόπο, αλλά αυτό με ενοχοποιεί εμένα, δηλαδή με τα χρήματα. Άμα ζητήσατε λεφτά. Άμα ζητήσατε χρήματα, εγώ σας ρωτάω. Γιατί. Δεν είμαι καλό. Άμα ζητήσατε τα χρήματα. Τι, μήπως ζητήσατε δανεικά, ζητήσατε κάτι άλλο και τον μπερδεύει συγκεκριμένη μάρτυρα.
την αστυνομία. Ήταν τελείως διαφορετικός από αυτά που σας μετέφερε η καταλάβετε. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί κάπου βολεύει την κατάσταση με κατηγορίες. Ποια κατάσταση. Εγώ δεν κατηγορώ. Ακούστε με λίγο να σας πω. Εγώ προσωπικά, σαν συνήγορος, δεν κατηγορώ κανέναν. Εγώ, εμένα η δουλειά μου είναι νομική και να ψάξω να βρω την αλήθεια. Εγώ σας ρωτάω λοιπόν δημόσια. Εσείς ζητήσατε ποτέ χρήματα για να μας πείτε που βρίσκεται ο Πιμπίκος? Θέλετε να μου απαντήσετε ή να κάνετε μονόλογο? Μονόλογο. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ, αν έχετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε. Η Ρούλα η Κουσκουρή θέλει κάτι τελευταίο. Κυρία Έφη. Κυρία Έφη, ό,τι γνώριζα τα κατέφερα. Πάντως, ό,τι σας ρώτησε ο στρατηγός, ό,τι σας ρώτησε ο κύριος Τσούκαλης, ό,τι σας ρώτησε εγώ, δεν μας απαντήσατε. Μας μιλάτε και τα προσωπικά σας δεδομένα. Ούτε και εγώ έχω ακουστικά στα αυτιά μου, αλλά απαντάω σε αυτά που με ρωτάτε. Κυρία Έφη, είμαι η Ρούλα που έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο τηλέφωνο τις τελευταίες ημέρες. Εγώ θα ήθελα να σας... Πολλές φορές μιλήσαμε. Ναι. Αυτό είναι, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε εμείς την έρευνα αυτή. Δύο φορές. Ακριβώς, δύο. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είπαμε πολλά πράγματα εμείς οι δύο, μου αναφέρατε μόνοι σας ότι ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής επικοινώνησε μαζί σας, ζητώντας σας να του δώσετε κάποια στοιχεία. Είναι αληθές αυτό, δεν είναι? Ναι, με ρώτησε πολλά πράγματα, ναι. Τι στοιχεία δώσατε εσείς στις αστυνομικές αρχές που κρίνετε ότι είναι σημαντικά για να βρεθεί ο Κώστας, ο πρώην αρβανιαστικός σας? Ό,τι με ρωτήσανε, τώρα δεν θυμάμαι τις ερωτήσεις τους, πάντως ό,τι με ρωτήσανε τους είπα. Να σας ρωτήσω κάτι. Και για τοποθεσίες. Για τοποθεσίες. Αυτό. Ποιες τοποθεσίες ξέρετε εσείς? Πείτε μου αυτό. Ποιες τοποθεσίες ξέρετε και από πού, αφού δεν ξέρετε τίποτα? Δεν ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Ποιες είναι οι τοποθεσίες που γνωρίζετε? Για να το βάψουμε. Γιατί λέτε δεν ήταν κανονικός άνθρωπος ο σύντροφός σας? Καλά, άνθρωποι είναι οι χρήστες. Και εσείς είχατε σχέση με ένα χρήστη όμως. Λεπτό, είχε βοηθήσει στο να απεξαρτηθεί, τουλάχιστον αυτό μου έχει πει εμένα η κυρία Έφη. Από ό,τι μου είχατε πει στο τηλέφωνο, είχατε βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπει σε μια διαδικασία απεξάρτησης ο Κώστας στην εποχή που ήσασταν μαζί. Εσείς αυτές... Τον βοήθησα πάρα πολύ και ήταν πολύ καλά με τον Κώστα. Ήμασταν πολύ καλά. Μου είπατε που εμφανίστηκε ο αδερφός του και αρχίσαν τα προβλήματα. Εσείς μου είπατε αυτό ακριβώς στο τηλέφωνο. Επιρρύπτεται ευθύνες στον αδελφό του Κώστα για την εξαφάνισή του. Τον τράβηξε πίσω στα παλιά ημέρια αυτό. Τι εννοείται ακριβώς, τι εννοείται? Του Κώστα, ώστε να μην καταλαβαίνει που βρίσκεται και τα λοιπά αυτά. Για ποιο λόγο, κυρία Έφη, υπήρχε κάτι σε σχέση με το σπίτι? Σας πηγαίνω στη συζήτηση που έχουμε κάνει στο τηλέφωνο. Δήλωνε και του λέγε διάφορα του Κώστα. Μάλιστα. Και ο Κώστας συνάδελφος. Αυτά τα στοιχεία... Αυτά που λέτε εσείς είναι μηνύσιμα όμως, Ρούλα. Η γυναίκα αυτή, μισό λεπτό, αυτά μου είπε ότι ανέφερε στους αστυνομικούς όταν τη ζήτησαν να δώσει στοιχεία. Γι' αυτό οφείλουμε να τα πούμε. Είναι η δική της εκδοχή. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλεις κάτι? Ναι, θέλω κάτι να ρωτήσω. Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση. Εσείς όταν μάθατε ότι ο Κώστας εξαφανίστηκε και επειδή... Εγώ τα άμαθα από το διοικητή. Ναι. Σωστά. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Λοιπόν, και εσείς λέτε ότι δεν θέλατε να χωρίσετε, διότι είπατε στην αρχή του τηλεφωνήματός σας ότι σας χώρισε ο αδερφός του. Ποιες είναι οι ενέργειες, αφού ήσασταν με έναν άνθρωπο που κάνατε και τον αγαπούσατε και θέλετε να βρεθεί και να μάθουμε την αλήθεια, ποιες ενέργειες κάνατε? Ψάξατε, κάνατε κάτι για να βρεθεί ο Κώστας? Πού να ψάξω, κυρία μου? Αφού είπατε ότι υπάρχουν μέρη, μας είπατε εδώ δημόσια, κυρία μου, λοιπόν, ότι γνωρίζετε μέρη. Να σας απαντήσω. Ναι, ψάξατε. Ένα λεπτό να σας απαντήσω. Η αστυνομία με κάλεσε 4 φορές. Τους έδωσα όλα τα στοιχεία που χρειάστηκαν. Μου είπανε εάν χρειαστείτε, αν χρειαστούν, να έρθουν να με πάρουν και με τον τζιπ τους να κάνουμε γύρους. Ποιες τοποθεσίες γνωρίζετε εσείς αφού είχατε χωρίσει τα 3 τελευταία χρόνια? Και όταν δώσαμε ραντεβού μετά από 3 μέρες να με πάρουν τηλέφωνο για να κανονίσουμε, ναι, και με πήρανε. Πόσο καιρό είχατε να δείτε τον Κώστα πριν να εξαφανιστεί? Είπα, λέω, θα συναντηθούμε τελικά και μου λένε όχι, γιατί αυτά τα μονοπάτια τα περπατήσαμε εμείς. Πόσο καιρό? Ποιες τοποθεσίες γνωρίζετε εσείς?
η οικογένειά του μπορούσε να με καλέσει αυτή και να μου πει, να μου ανακοινώσει την εξαφάνιση του Κώστα λεπτά, και έχει να δει ο διοικητής να με πάρει τηλέφωνο. Λίγο ήρεμα. Είπατε, κυρία Έφη μου, κυρία Έφη μου, κυρία Έφη μου, είμαι ο Γιώργος ο Τσούκαλης. Κυρία Έφη μου, αφήστε το αυτό, αυτό είναι άλλο θέμα, δεν αφορά κανέναν. Το ποιο ενδιαφέρεται, αυτό είναι κάτι που φαίνεται. Πες, επιτρέψτε μου κάτι όμως, επιτρέψτε μου κάτι. Είναι μονόλογος αυτό που κάνετε. Καταλάβατε, τα πράγματα μου έχουν μείνει ακόμα εκεί και εξυπανίζουν. Ευχαριστούμε πολύ. Καμία επίθεση. Καμία, εσείς μας κάνετε επίθεση, εμείς καμία επίθεση. Καμία επίθεση δεν σας κάνει κανείς. Ερωτήσεις σας κάναμε. Εντάξει. Με κάθε καλή διάθεση. Ευχαριστούμε. Να βγω φέκτρα για ποιο λόγο. Επειδή αγάπησα τον Κώστα και αυτό σε μένα και περνούσαμε καλά. Πού γνωρίζετε τις τοποθεσίες, δεν μας είπατε. Υποδείξατε τοποθεσίες. Ποιες τοποθεσίες είναι αυτές. Αν θέλετε να κάνετε μονόλογο, κάτι. Δεν θα σου απαντήσω. Δεν θα μου απαντήσει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχει δώσει. Ευχαριστούμε πολύ. Στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και ερχόμαστε γιατί υπάρχουν και άλλες σημαντικές εξελίξεις. Άναψε η κουβέντα. Εδώ προσπαθούσαμε να συντονιστούμε στις διαφημίσεις. Θέλω να δώσω το λόγο στην Κέλλη Ιωάννου για αρχή. Κέλλη μου. Λοιπόν, εγώ ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Δεν είχα την ευκαιρία, ωστόσο θα κάνω μία διαπίστωση. Αυτό που ακούσαμε από την πρώην Αραβωνιαστικιά ήταν ότι η μάρτυρας ψεύδεται, είναι μυθομανής και ούτω καθεξής. Ωστόσο, στη μαρτυρία της είπε κάτι στο οποίο συνένει και η ίδια, το οποίο δεν το αναφέραμε, ότι ο αδερφός του Κώστα ήταν επιθετικός απέναντί της. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, πώς γίνεται να συμφωνούμε με μία γυναίκα η οποία είναι μυθομανής και σε αυτό να λέει αλήθεια. Άρα είναι μία αντίφαση την οποία εγώ εντόπισα και θα ήθελα να της απευθύνω την ερώτηση. Τώρα, επειδή εγώ σαν εγκληματολόγος μπορώ να μιλήσω με τα δεδομένα της εγκληματολογικής έρευνας από ακαδημαϊκής άποψης, θα συμφωνήσω νομίζω με τον κύριο Τσούκαλη στο ότι φαίνεται, αν πάρουμε σαν δεδομένο την εγκληματική ενέργεια, ότι δεν έχει υπάρξει μεγάλη απόκληση από τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Η εγκληματολογική έρευνα συνήθως μας λέει ότι όταν δεν υπάρχει μεγάλη υπόκληση από την τοποθεσία, εμπλέκεται στην εγκληματική ενέργεια γυναίκα. Στην πλειονότητά τους, δηλαδή, οι γυναίκες εγκληματίες δεν μετακινούνται και δεν μετακινούν από την τοποθεσία. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο να δώσουμε τη γυναίκα εκείνη που είναι αυτόπτης μάρτυρας. Θα δούμε πώς, Ρούλα μου. Είναι η γυναίκα η οποία έκαναν παρέα τα παιδιά της με τον εξαφανισμένο, με τον αγνοούμενο. Έκαναν. Ναι, να δούμε τι μας λέει η ίδια. Γι' αυτό το λέω, αλλά... Έκαναν όμως την πράξη. Τον είδαν εκείνο το πρωί που εξαφανίστηκε τον Κώστα. Ας μας πούνε να μάθουμε κι εμείς. Τι ακριβώς θέλεις, να μάθεις. Θέλω να μάθω. Να δούμε από εδώ, θα βγάλουμε άκρη σήμερα. Γι' αυτό έχω το λόγο. Παρακαλώ. Τι θυμάστε από εκείνη την ημέρα, τι σας έχει πει ο γιος σας αρχικά που ενδεχομένως τον είδε εκείνη την ημέρα που εξαφανίστηκε? Ούτε αναφέρθηκε τίποτα. Mm-hmm. Ούτε συζητήσαμε τίποτα. Και εγώ το είδα το παιδί που πέρασε. Α, το είδατε κι εσείς. Το είδατε κι εσείς. Πώς τον είδατε, προβληματισμένο, σας μίλησε, ήταν χαρούμενος? Εγώ ήμουνα μέσα στο σπίτι. Απλώς τον είδα. Ήταν στη βεράντα και μίλησανε για αυτό. Δεν είχαν δηλαδή καμία φιλία για να πούνε πράγματα. Είχαμε την πληροφορία ότι ήταν φίλοι και ότι ενδεχομένως εκείνη την ημέρα βρέθηκαν, είπαν πέντε πράγματα παραπάνω, ναι, αυτό, ένα καφέ. Είναι, αυτό είναι λάθος. Όταν έχεις κάποιο γνωστό, όταν βλέπεις κάποιον χρόνια και του λες γεια σου και αυτά, δεν λέγεται φιλία. Ναι, α, δεν έκαναν παρέα δηλαδή, δεν ήταν γνωστοί έτσι από τη γειτονιά και έκαναν παρέα τα παιδιά? Όχι, μάλλον. Το παιδί, το άνθρωπος, ήταν γνωστός παντού. Νομίζω δούλευε και στο Δήμο κάποτε. Ήταν ένας άνθρωπος.
βοηθούσε και αυτός να επιβιώσει. Και ο γιος σας έχει πάει και έχει καταθέσει στην αστυνομία. Βέβαια, σε όλος ο κόσμος. Να ρωτιότανε. Όποιος τον είχε δει, όποιος τον ήξερε, τι να γίνει αυτό το παιδί, μέχρι εκεί. Έψαξε πάρα πολύ και αστυνομία και υπηρεσίες. Δεν βρήκαν τίποτα γιατί ήταν μικρές οι αποστάσεις εδώ τριγύρω. Και θα μπορούσε αν είχε πέσει κάπου, αν είχε... Να τον είχαν βρει, ρε παιδί μου. Όμως δεν βρέθηκε. Αυτό άγνωστο. Δεν ξέρετε δηλαδή αν ο τελευταίος που τον είδε ήταν, ας πούμε, ο γιος σας. Όχι, αυτό είναι άγνωστο. Μακάρι να γνωρίζαμε κάτι. Γιατί να μην το πούμε. Δεν είμαστε σε καμιά επαρχία. Σε ένα χωριό, ξέρετε, με νοοτροπία διαφορετική που κρατάμε. Και υπάρχει λόγος για να κρατάνε το στόμα του πίσω. Εδώ κοιτάμε να μάθουμε και να βρούμε την αλήθεια και τι έχει γίνει. Τώρα ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος, επειδή είχε ένα πάθος, είχε καταβληθεί, ήταν καταβεβλημένο το παιδί. Το θέμα όμως είναι, γιατί δεν βρέθηκε. Δεν ξέρω, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να βρίσκεται και κάπου αλλού. Να μετακινηθεί. Δεν μπορεί να μην τον βρίσκανε. Εδώ δεν έχουμε ούτε πηγάδια, έχουμε ούτε ρομπαθιές, ούτε τίποτα. Ή μπορεί ζωντανός ή πεθαμένος, δεν υπάρχει στην περιοχή. Εσύ, εγώ θα πω άλλο. Πρέπει να διευκρινίσω. Για πες, πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Ότι κεραίματα υπάρχουν και πηγάδια. Μάλλον μένει σε άλλη γειτονιά η κυρία. Όχι, έχουμε πάει αλλού εμείς. Μάλλον. Μήπως μας πήγατε αλλού, κυρία Κυπρέου, ρητορικά το λέω. Και ρέματα πολλά. Εδώ σκεφτόμαστε, έχουμε κάνει συζήτηση. Έχω μιλήσει με τον Χρήστο το Ράμο, που είναι πρόθυμος, αν χρειαστεί, να έρθει να ψάξουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ρέματα. Όχι ένα. Δηλαδή, έχω εκπλαγεί πλέον. Κατασκηνώσεις υπάρχουν. Και πηγάδι πολύ κοντά. Και πηγάδι πολύ κοντά, λέει, κυρία Κυπρέου. Για πάντως, να μην το διευκρινίσω περισσότερο. Θέλω να ρωτήσω ρητορικό επίσης το ερώτημα. Λέει, εγώ ήμουν μέσα στο σπίτι, αλλά τον είδα που πέρασε. Ναι. Πώς τον είδε που πέρασε αφού ήταν μέσα στο σπίτι? Να μας πει ο κύριος Σιμόπουλος. Μπράβο. Και κάτι άλλο, και ένα τρίτο. Λέει, πήγε, λέει, και κατέθεσε όπως κι όλοι. Δεν πήγαν όλοι. Τρεις, τέσσερις άνθρωποι έχουν κληθεί από τις αρχές να καταθέσουν. Για ποιο λόγο ο γιος της, κυρία, μετά και αγώνα, κλήθηκαν λοιπόν να καταθέσει, αφού δεν ήταν ούτε φίλοι, ούτε κάναν παρέα? Μήπως οι αρχές είδαν κάτι ή πιστεύουν κάτι και κάλεσαν το γιο της να καταθέσει? Γιατί αν τα βάλουμε όλα κάτω, οι δύο φίλοι, κάποιος, και το ξανατονίζω και το λέω, κάποιος από τους δύο φίλους λέει ψέματα. Και έχω επίγνωση γι' αυτό το τι λέω. Εδώ η μητέρα πάντως του ενός λέει ότι δεν υπήρχε φιλία, δεν ήταν φίλοι, λέγανε απλώς μια καλημέρα σαν γείτονες. Άρα αυτό μου διευκρίνησε εμένα. Με την ίδια λογική, γιατί και εγώ με αυτό Μαρέλης, το σκεπτικό ρώτησα. Που δεν ήταν φίλος και ήταν ένας απλός γνωστός, μπορεί να το έλεγε ένα γεια. Δεν καλέστηκε όμως από τις αρχές να πάει να καταθέσει. Γιατί καλέστηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος από τις αρχές να πάει να καταθέσει? Κάτι σημαίνει αυτό. Τώρα, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εντάξει, προφανώς δεν μπορώ να τοποθετηθώ τώρα στο συγκεκριμένο. Μία κουβέντα ήθελα να πω έτσι για την κυρία την οποία είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι φυσικά, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, υπάρχουν δεδομένα τα οποία έχουν κατατεθεί. Θα τα αφήσω αυτά στην άκρη, γιατί αυτό είναι ένα δικό σας κομμάτι, είναι κομμάτι της κέντρης δουλειάς. Εγώ το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι ακούσαμε μια γυναίκα που, ασχέτως εάν δεν απάντησε σε ερωτήσεις κτλ., ήταν μια γυναίκα που ήταν σαφώς χαωμένη, ένιωθε ίσως ότι ήταν υπό επίθεση, όχι από εσάς, αλλά γενικότερα από όλη αυτή την κατάσταση. Φαντάζεστε ότι είναι αργά τη νύχτα, πάρα πολύ αγχωμένη. Σας ζητάω απλά λίγο, και μπορώ να έχω και απόλυτο άδικο που το λέω, αλλά να τη δούμε και με λίγη συνέστηση. Όχι, όχι, σωστά έτσι το λες. Σωστά. Γιατί είναι μια γυναίκα η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Καλά, ερωτήσεις έκανε ο κύριος Τσούκαλης, ο κύριος Φαγκάκης. Απλώς είναι πώς το νιώθει ο άλλος από την άλλη γραμμή. Φαντάζομαι πώς έγινε. Οι ερωτήσεις μας ήταν με πολύ ευγένεια. Φυσικά. Απλώς δεν εισπράτεται έτσι από την άλλη πλευρά όταν γίνεται με τον τρόπο. Την ψυχολογία της τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτή θα είναι. Επειδή σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε τον επίλογο για να προχωρήσουμε στην υπόθεση των Τεμπών. Θέλω να δούμε τι είπε και ο αδελφός του αγνοούμενου, γιατί είναι σημαντικό να τον ακούσουμε, και εξαδελφός σας. Ναι, οπωσδήποτε. Παρακαλώ. Γιώργο, θέλω να μου πεις, έχουν περάσει 14 μήνες που ο Κώστας δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Εσύ πιστεύεις ότι ο Κώστας είχε κάποιο λόγο να εξαφανιστεί? Όχι, κανένα. Πού πιστεύεις ότι μπορεί να βρίσκεται σήμερα?
Παντού μπορεί να βρίσκεται, δεν ξέρω. Ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή που μετακινείται από σημείο σε σημείο. Κοίτα, είναι ένας άνθρωπος που από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία έχει πάθει κάτι το μυαλό και τα θυμάται. Mm. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται τίποτα. Πιστεύεις ότι μπορεί να έχει πάθει κάποιο κακό? Δεν έχουμε μάθει εμείς προς παρόν ακόμα κάτι. Mm. Έχω μάθει από πληροφορίες ότι ο Κώστας έπρεπε να κάνει κάθε 15 μέρες περίπου μετάγγιση. Είχε κάποια θέματα υγείας, έτσι δεν είναι? Ναι, είχε, αλλά δεν έκανε μετάγγιση κάθε 15 μέρες. Χρόνια ήταν. Μπορεί να ήταν και 2-3 χρόνια που να μην κάνει και 4. Ναι, δεν είχε τέτοιο πρόβλημα. Είχε με κάποιους εκεί στην περιοχή έτσι αντιδικίες, είχε τσακωθεί με κανέναν τελευταία? Με κανέναν. Με κανέναν, ήταν όλοι φίλοι. Οι άνθρωποι που τον είδαν τελευταία φορά σου έχουν πει κάτι? Αυτό που μου είπε ο άνθρωπος που τον είδε, τον είδε σε ένα μαγαζί εδώ στην Ομόνοια. Και ήταν σίγουρος, εγώ πήγα και τον είδα 2, 3 και 4 φορές. Ήταν σίγουρος γιατί πήγαινε κάθε μέρα στο μαγαζί που είχε. Στην Αγία Μαρίνα, εγώ το πιστεύω, τώρα δεν ξέρω από εκεί και πέρα. Πότε σου είπε ότι τον είχε δει, για ποια περίοδο μιλάμε? Ήταν λίγο μετά που είχε εξαφανιστεί. Υπόθηκαν κάποια πράγματα από την πρώην αρβανιστικιά του Κώστα. Ότι είχατε διαφωνίες εσείς τα αδέλφια μεταξύ σας, ότι κάποια στιγμή εσύ τον είχες πιάσει από τα μαλλιά. Ισχύουν όλα αυτά? Έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Από ό,τι έχει πει αυτή δεν ισχύει τίποτα. Το ξέρουν όλοι εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτή. Αυτή είναι κατηγορία πράγματα που ούτε καν έχουν γίνει. Ούτε καν. Τα λέμε ούτε καν, ούτε καν. Και άμα είχε αποδείξει για οτιδήποτε λέει, το πέτα καθένα στην εισαγγελία, λέω θα τη κάνω μήνυση. Και εννοείται ότι θα τη κάνω μήνυση. Για να μην σα τα λέω εγώ, πηγαίνετε και ρωτήσετε του γείτονε. Γιατί εγώ θα σα πω την αλήθεια, θα σα πούνε ότι οι γείτονε. Εγώ με τον Κώστα είμαστε τελείω αγαπημένοι και δεν είχαμε καμία διαφορά, ούτε χρηματική, ούτε κληρονομική, ούτε τίποτα. Εσύ η τελευταία φορά που είδε τον Κώστα πότε ήταν, θυμάσαι? Περίπου μία εβδομάδα πριν εξαφανιστεί. Σου είχε πει κάτι, σου είχε εκφράσει κάποιο φόβο, ότι σκεφτόταν κάτι? Όχι, τίποτα. Φόβο δεν θυμίζει. Αν τώρα ο Κώστα είναι κάπου και μα ακούει, θέλει να του απευθύνει ένα μήνυμα, να του πει κάτι? Κοίτα, αν είναι κάπου και μα ακούει και έχει καταλαβαίνει, εννοείται ότι θα επικοινωνήσει ο ίδιο μαζί μα. Το λέω, κάτι έχει πάει στο μυαλό του, καταλαβαίνετε τι το λέω. Δεν εξηγείται τίποτα αλλιώς. Τότε, ό,τι και να φτάνετε, τι να εξηγείτε? Να εξηγείτε τι, πες. Πάθαινε με αυτά που έκανε, πάθαινε πολλές τέτοια διάφορα τέτοια. Και δεν θέλει και πολύ και στην κατάσταση που είναι με την ανεμία που έχει το χαμηλό μετακρίτη. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να το έχει κάνει κακό? Δεν νομίζω. Δεν είχε κανένα εχθρό. Mm. Εγώ πιστεύω ότι είναι ζωή. Τώρα, τι να σα πω. Και ο κόσμο ξέρει και που δουλεύω και που θα με βρει στην Αθήνα. Εννοείται, αν ήταν, ήξερε και ξέρω εγώ και θυμότανε, θα έρχονταν να με βρει. Ο τελευταίο άνθρωπο που ήταν, τον είδε σαχαμένο. Και άλλα άτομα που τον είχαν δει 2 φορές και πριν, ξέρω εγώ, τον είχαν πάλι σαχαμένο. Θέλω να πω κάτι, Ζήνα, επειδή μίλησα με τον Γιώργο σήμερα. Ο Γιώργος ακόμη ελπίζει και θεωρεί ότι ο Κώστας, ο αδελφός του, είναι ζωντανός. Δεν έχει περάσει από το μυαλό του καθόλου ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι κακό στον Κώστα. Είναι ένας άνθρωπος που δεν, στο μυαλό του θέλει να βλέπει αισιόδοξα τα πράγματα. Δεν θέλει να περάσει το κακό από το μυαλό του για να το αποδεχθεί. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι, και... Ο Δημήτρης, ένα ερώτημα του κόσμου για να κάνουμε τον επιλογό μας. Ναι, Ζήνα, έχουμε ένα μήνυμα από έναν κάτοικο της ευρύτερης περιοχής που μας αναφέρει ότι από όσα έβλεπε και άκουγε, ο Κώστας δεν πρέπει να έχει τις καλύτερες σχέσεις με την ξαδέρφη του και μας ζητάει να ρωτήσουμε την κυρία Κυπρέου γιατί σήμερα ασχολείται τόσο έντονα με την εξαφάνιση. Θα ήθελα να ξέρω γιατί δεν μπορώ να μιλήσω σε ανώνυμες καταγγελίες, άρα θέλω να μου γνωστοποιηθεί. Δεν είναι καταγγελία. Δεν είναι καταγγελία, είναι ένα ερώτημα. Έχει ζητήσει κιόλας να μην δώσουμε. Τέλος πάντων, εντάξει, σεβαστό. Αλλά εγώ ξέρω ότι είχα τις καλύτερες σχέσεις και βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση να έχει εξαφανιστεί ο ξάδερφός μου και να μην τον ψάξω. Καλό... Το φιλοξενούσατε από ό,τι ξέρω. Όχι, μιλάει για τον άλλο τον ξάδερφο που εξαφανίστηκε. Μιλάει. Σωστά. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είχε άριστες επαφές, του έδινε και φαγητό. Δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και βεβαίως αλίμονο εάν δεν ψάξω τον ξάδερφό μου. Λοιπόν. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήμασταν σήμερα εδώ. Θα επανέλθουμε με νεότερα. Η έρευνα συνεχίζεται έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι εγώ έχω καταλάβει 2-3 πράγματα. Εγώ κατάλαβα και κρατάω αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι αν είναι στο σημείο το γνώριμο, θα βρεθεί άκρη και θα βρεθεί λύση. Πρέπει να βρεθούν, και πρέπει να μπουν τα σκυλιά. Τα μηνύματα που έχω πάρει είναι ότι πρέπει να μπουν τα σκυλιά που εντόπισαν επί σωρό του Μπάμπη στο Μεσολόγγι σε αυτή την περιοχή. Όλοι έχουμε την ίδια άποψη. Ταυτιζόμαστε με αυτό που λέει ο κ. Τσούκαλης. Σίγουρα ότι έχει συμβεί στο συγκεκριμένο στοιχείο. Και επιτέλους, ας πούν και στις αρχές την αλήθεια. Κάνω έκκληση. Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες που έχουμε υποδείξει στις αρχές, ας πούν την αλήθεια. Μακάρι, αμήν.